της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Ιατρών Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Βαρνάβας. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση την οποία μας έκαναν. Κυρίως όμως να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Τα νοσοκομεία φτιάχτηκαν για τους πολίτες. Δεν φτιάχτηκαν για να έχουν δουλειά οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Επομένως, αυτοί οι οποίοι πρέπει να υπερασπιστούν τα νοσοκομεία είστε εσείς. Και είναι παρήγορο το ότι βλέπω όλες τις ηλικίες να βρίσκονται εδώ. Βλέπω την εκκλησία, βλέπω τους φορείς της πόλης. Είναι παρήγορο ότι μόνον έτσι θα μπορέσετε να κρατήσετε ανοιχτό ένα νοσοκομείο. Μόνον έτσι θα μπορέσετε να διατηρήσετε ένα επίπεδο υγείας, διότι αρχίζει πλέον η υγεία και η ύπαρξη των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα να απειλούνται. Προχτές σε ένα μεγάλο έγκυρο πανευρωπαϊκό περιοδικό είχε μία έρευνα, ένα άρθρο, το οποίο διαπραγματεύονταν τις επιπτώσεις της λιτότητας στην υγεία των ανθρώπων. Για την υγεία των Ελλήνων είναι ήδη διαπιστωμένο ότι μετά το τέλος των μνημονίων θα είμαστε όλοι μας 5 χρόνια λιγότερο σε ζωή. Οι λιτότητες όμως επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν επηρεάζουν μόνο αυτές τις γενιές που ζουν σήμερα. Επηρεάζουν και τις γενιές που θα έρθουν. Το άγχος και όλα αυτά τα προβλήματα υποσιτισμού τα οποία παρατηρούνται πλέον περνάνε και στις επόμενες γενιές. Δηλαδή εγγράφουν με την πολιτική τους στο DNA μας όλη τη μιζέρια, τη λιτότητα και την κακομεριά. Αυτά πρέπει να αντιπαλέψουμε. Και η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο σας δεν είναι μοναδική. Υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα, ως νοσοκομειακοί γιατροί, έχουμε εξαγγείλει απεργία σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και έχουμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας μπροστά. Προτίμησα να έρθω εδώ. Και το προτίμησα διότι άλλο πράγμα είναι μία πορεία νοσοκομειακών γιατρών και άλλο πράγμα είναι μια συγκέντρωση δική σας η οποία προασπίζει το νοσοκομείο της. Το προτίμησα και για ένα δεύτερο λόγο. Ότι έχω γεννηθεί και μεγάλωσα κάποια χρόνια στη Θήβα. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός λοιπόν, αλλά αυτά που συμβαίνουν στο νοσοκομείο σας είχαν προαναγγελθεί εδώ και 3 χρόνια. Όταν ο κύριος Λοβέρδος, ο προηγούμενος Υπουργός Υγείας, βγήκε και είπε ότι κατ' επιταγήν της Τρόικας πρέπει να μειωθούν 11.000 κρεβάτια στα νοσοκομεία της χώρας και να κλείσουν 681 τμήματα, εννοούσε αυτό το πράγμα. Αυτό που ζείτε σήμερα. Όταν ο κύριος Λικουρέτζος λέει ότι δεν μπορώ να ενισχύσω με προσωπικό το νοσοκομείο της Θήβας διότι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι άσχημη, εννοεί αυτό το πράγμα. Έχουν φύγει και λείπουν από το σύστημα υγείας 6.000 γιατροί. 6.000 γιατροί και 22.000 νοσηλευτές. Χτες ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Μανιτάκης, υπέγραψε μία απόφαση για πρόσληψη γιατρών στα νοσοκομεία. Όποιος το έβλεπε θα τρελαίνονταν από τη χαρά του. Όταν έβλεπε το νούμερο θα πέθανε από τα γέλια. 150 γιατρούς για όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα. Δεν θέλουν, πάρτε το χαμπάρι, δεν θέλουν να στηρίξουν την υγεία. Τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, την υγεία και την παιδεία, βγάλτε την από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να υπάρξουν κανόνες προσλήψεων στην υγεία,
δεν μπορεί οι προμήθειες υλικών στα νοσοκομεία να υπάγονται σε περιορισμούς. Όχι μόνον έβαλαν την υγεία και την παιδεία στο μνημόνιο, τις έβαλαν κατάπατα στο μνημόνιο. Ρήμαξαν το σύμπαν, κλείνουν νοσοκομεία, ήδη στην Αθήνα έχουν κλείσει αρκετά νοσοκομεία, συγχωνεύουν νοσοκομεία όπως έγινε σε εσάς με τη Λιβαδιά και εσείς το αντιλαμβάνεστε με τα δικά σας μέτρα. Σκεφτείτε το νοσοκομείο της Λίμνου, το οποίο συγχωνεύεται με το νοσοκομείο της Μυτιλίνης. 90 ναυτικά μίλια απόσταση συγχωνέψανε δύο νοσοκομεία. Είναι ο πλήρης παραλογισμός. Όπως επίσης ο πλήρης παραλογισμός είναι να διαλύεις τα νοσοκομεία της Αθήνας, να διαλύεις και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Και από την άλλη πλευρά, να μην παραδέχεσαι το έγκλημα το οποίο συντελείται αυτή τη στιγμή, να μην παραδέχεσαι ότι κόβεις 5 χρόνια από τη ζωή κάθε ανθρώπου που ζει σε αυτή τη χώρα και να ισχυρίζεσαι ότι κάνεις θεάρεστο έργο. Αυτό ισχυρίζεται ο κύριος Λικουρέτζος σήμερα. Αυτό ισχυρίζεται και ο Πρωθυπουργός. Στο διάγγελμά του προχτές μας είπε ότι επιτέλους η χώρα μπαίνει σε πορεία ανάκαμψης. Ποια είναι η ανάκαμψη? Αυτή είναι η ανάκαμψη, το να κλείσει το νοσοκομείο της Θήβας? Αυτή είναι η ανάκαμψη, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και να λιποθυμούν από την πείνα? Όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία, μας αποκάλεσαν δολιοφθορείς, ότι προκαλούμε τις ελλείψεις για να προκαλέσουμε φθορά στην κυβέρνηση. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να αρνείται ότι τα νοσοκομεία δεν έχουν τα στοιχειώδη υλικά. Όλοι οι ομιλητές που ανέβηκαν στο βήμα προηγουμένως το ομολόγησαν. Συνεπώς, αυτό το οποίο κάνετε όλοι εσείς σήμερα είναι το μόνο ενδεδειγμένο, είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα. Το έκαναν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και πρέπει να το κάνουμε ακόμα εντονότερα. Ακόμα εντονότερα πρέπει όλοι όσοι είμαστε στα πόδια μας να στηρίξουμε το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας δεν μπορεί να το στηρίξουν οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι από το κρεβάτι του πόνου είναι ανίσχυροι να κάνουν το οτιδήποτε. Οι υγιείς, αυτοί οι οποίοι είναι στα πόδια τους, πρέπει να στηρίξουν το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, τις δομές, τις δημόσιες, ούτως ώστε να μπορούμε όταν το χρειαστούμε να το έχουμε δίπλα μας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό που κάνετε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο, τον οποίον θα καλούσα να πει σε όλους τους ιερείς της περιοχής την επόμενη Κυριακή, στο κήρυγμα που θα κάνουν στις εκκλησίες, να εξηγήσουν στους πολίτες αυτά ακριβώς τα πράγματα. Εμείς τα λέμε ως ειδικοί, εσείς πέστε τα ως κληρικοί. Να καταλάβει ο κόσμος ότι ο οίκος του Θεού δεν είναι μόνον για την πνευματική ηρεμία, είναι και για τη σωματική ηρεμία, η οποία πλέον δεν θα υπάρχει αν εξαφανιστεί ένα νοσοκομείο όπως το νοσοκομείο της Θήβας. Θα ήθελα να καλέσω και τον Δήμαρχο και όλους τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα, να μην φοβηθούν, να μην κάνουν πίσω, να μην κουραστούν. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε μέχρι το τέλος. Αυτοί απέναντί μας είναι αδίστακτοι. Εμείς πρέπει να είμαστε επίμονοι και αποφασιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Θήβας, τον κύριο Χρήστο Χαρατζή, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, συμπολίτες της Θήβας, επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι, είμαστε σήμερα εδώ όχι για να μιλήσουμε για την εξαθλίωση την οικονομική που έχουμε πάθει όλοι, όχι να μιλήσουμε για τη συρρήκνωση της δουλειάς μας, όχι να μιλήσουμε για τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την άλλη, για το τρομακτικό ποσοστό της ανεργίας που έχει φτάσει το 50% στους νέους,
30% γενικά, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το αυτονόητο, την υγεία, τη δημόσια και δωρεάν υγεία. Λοιπόν, όποιος τόλμησε να αφαιρέσει αγαθά από αυτό το λαό, όπως είναι η υγεία και η παιδεία, το μετάνιωσε σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, δεν φοβόμαστε να είμαστε στον δρόμο. Η ΟΕΔΕ Θήβας σας λέει ότι θα είναι μπροστά στο πρόβλημα και με δυναμικές κινητοποιήσεις, αν αυτά που έχουν υποσχεθεί και εν ώψη υποσχέσεων, κύριε Δήμαρχε, δεν γίνουν πράξη. Μόνο έτσι ίσως καταλάβουν και δώσουν μια βάση σε αυτό το αίτημα το πανθυβαϊκό συλλαλητήριο, το πανεπαρχιακό συλλαλητήριο. Γενικά, θέλουμε τι θέλουμε, αγαθό του Θεού και παροχή της κοινωνίας και του κράτους εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, το οποίο έφτασε να παζαρεύεται. Λοιπόν, καλό σε όλους, εγρήγορση, κανείς να μην ησυχαστεί. Ευχαριστώ.